Λοιπόν, όλα έτοιμα το πρώτο παιχνίδι με τον Παναγιώτη Σμόπουλο και τον Super Mario Πασάι. Μιλάμε για δύο παιδιά που είναι στέλνιο μικρότερη και από σένα. Είναι 18 χρονών. Μέχρι εσύ μπροστά του φαντάζει μεγάλο που είσαι 20. Ναι, σίγουρα. Αλλά είναι πολύ εμπειρικοί δύο αθλητές. Δεν νομίζω να έχει τύχει να παίξει με κάποιον από τους δύο, με την έννοια ότι είναι σε πολύ μικρότερη κατηγορία κιλών. Παίζουν εκεί κοντά στα 63 κιλά στα featherweight. Εσύ κοντά στα 70 κιλά. Οπότε νομίζω πρακτικά πρέπει να είναι αδύνατο να έχετε συναντηθεί κάπου, έστω και ερασιτεχνικά, έτσι. Ναι, ούτε. Τους έχεις δει ωστόσο. Μιλάμε για τον Μάριο Πασάι, έναν αθλητή που παρά τα 18 του χρόνια, αφότερα είναι 18 ετών, μάλιστα ο Παναγιώτης Ζουμόπουλος έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι στα 18 του με μεγάλη εμπειρία επαγγελματικών αγώνων. Ο Μάριος ο Πασάι έχει 10 επαγγελματικούς αγώνες και μάλιστα περιοπής, θα το έλεγα εγώ, σε βασικές κάρτες αγώνων σε όλα τα ελληνικά mainstream events αλλά και σε διεθνή παιχνίδια. Ο Παναγιώτης Ζουμόπουλος που έρχεται από το camp του Γιώργου Τσενεκίδη είναι ένα παιδί που κυρίως χαρακτηρίζεται από τους αγώνες Muay Thai στους οποίους αγωνίζεται. Άλλωστε δεν έχουν περάσει 4-5 μήνες που αγωνίστηκε στη γιορτή του Βασιλιά στην Ταϊλάνδη. Επίδειγμα που ελάχιστοι αθλητές μπορούν να πετύχουν. Ιτήθηκε εκεί, αλλά το επίπεδο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Εδώ παίζει K1 rules, δηλαδή. Ό,τι γνωρίζεις και συγκριτικά με τα πιασίματα, το κλίτσινγκ, αυτό το πιάσιμο και το ρίξιμο κάτω, συν τους αγώνες και τα επαναλαμβανόμενα γόνατα, δεν τα έχει στο πλωστάσιό του, τα έχει όμως ο Super Mario Πασάι, όπως λένε τον έμπειρο παρά τα 18 του χρόνια αθλητή του Κώστα Θανασόπουλου, ο οποίος χρησιμοποιεί εξαιρετικά κυρίως τα γόνατά του. Δεν ξέρω αν είδες στο battle της Πάτρας τον αγώνα του με τον Χάρη τον Γκάζη. Και πώς με όπλο τα γόνατα και τα πόδια κατάφερε να πάρει το μάτσο. Έκανε και φοβερά low kick ο Μάριο. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό και του ύψους του Μάριο, ο οποίος είναι 8 πόντους ψηλότερος από τον Ζησιμόπουλο. Και αυτό φαντάζομαι, Στέλιο, νομίζω και είναι και αυτονόητο για τον κόσμο που δεν ξέρει από μαχητικά αθλήματα. Όχι ότι είναι απαραίτητα βαντάζ, αλλά αν το εκμεταλλευτεί ο ψηλός αθλητής, κρατώντας την απόσταση έτσι που πρέπει, μπορεί να κερδίσει αρκετά πράγματα. Είναι αρκετά τα στοιχεία και νομίζω κυρίως το στήσιμο και στο βάδισμα του Παναγιώτου Ζησιμόπουλου που παίζει με τα μπλε γάντια που δείχνουν ότι έχει αυτή την καταβολή από τάι, το στήσιμο δηλαδή όπως κάθεται στο ρίγκ. Είναι πολύ βασικές διαφορές να πούμε και για τον κόσμο στο πώς στείλουν οι διαθλητές στα δύο αυτά αγωνιστικά στυλ και πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό τους διαθλητές σήμερα. Στο τάι παίζουν πιο πολύ τα πόδια τους, ενώ στο κικ είναι πιο ολοκληρωμένο και βάζουν, πιστεύω εδώ στην Ελλάδα, περισσότερο τα χέρια τους. Πάντως, για να μην βαφτίζουμε απόλυτο Muay Thai fighter τον Παναγιώτη, ο Μπούλετ έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια kickboxing στην καριέρα του. Ίσως όχι τόσο επαγγελματικά, αλλά σε τεχνικό επίπεδο έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί και τα χέρια του. Όπως αντιλαμβανόμαστε και από τα πρώτα λεπτά, να εδώ, άλλο ένας ρηχτυπημάτων. Προσπαθεί να μειώσει την απόσταση, είναι πολύ λογικό. Είναι πιο κοντός ο Παναγιώτης ο Ζησιμόπουλος. Πάει να φτάσει κοντά. Λογικό. Ξανά να προσπαθεί να μειώσει την απόσταση. Μπήκε λίγο δυνατά να μπει κοντά, ναι. Δεν ξέρω, Στέλιο, νομίζω ότι έχουμε δει λίγα πόδια σχετικά με το παιχνίδι των δύο αθλητών όπως το έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα, έτσι. Παίζουν περισσότερο τα χέρια τους και οι δύο. Επειδή λέγαμε για τα πόδια πριν και λέγαμε και για τον Μάριο Πασάι, μην ξεχνάμε στην γωνία του ο Κώστας ο Αθανασόπουλος. Αλίμονο, αν μιλάμε για χέρια και για πυγμαχία. Σίγουρα. Αν παραβλέπουμε το ποιος είναι στην γωνία του. Ο Κώστας Αθανασόπουλος με τρεις αθλητές στη βασική κάρτα αγώνων σήμερα, οι fighters σε υψηλό επίπεδο και με την Μαρία Σεμερτζόγλου να επανεμφανίζεται στο επαγγελματικό στάδιο, η σπουδαία Ελληνίδα πυγμάχος, η πρώτη Ελληνίδα πυγμάχος. Θα το δούμε αργότερα όμως. Για την ώρα, οι πιτσιρικάδες μας. Έχω εσένα δίπλα μου, Στέλιο, και λέω πιτσιρικάδες. Δεν ξέρω πώς σε κάνω να νιώθεις λίγο μεγαλύτερος. Αλλά στα 20 έχεις φτάσει να φαίνεσαι πολύ πιο έμπειρος και πολύ πιο μεγάλος από τα δύο παιδιά. Γιατί είσαι σε παραπάνω παιχνίδια. Σίγουρα έχω, αλλά εντάξει. Ήσουν και εσύ 18 χρόνια. Κάπου ίδια χρόνια. Όταν σε γνωρίσαμε και εσύ στα επαγγελματικά, νομίζω στο επαγγελματικό στάδιο πέρασε τα 18 σου. 17-18 νομίζω επαγγελματικά που σου ήταν πρώτη φορά να βάλω. Εδώ και 1,5 χρόνο αρχίζω και έκανα τα επαγγελματικά. Στα βαθιά νερά είσαι εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι η αλήθεια, στα βαθιά νερά. Λοιπόν, εδώ έχει φύγει η προστατευτική μασέλα του Παναγιώτη του Ζησιμόπουλου. Υπάρχει μια διακοπή. Καλή ευκαιρία για τον Κώστα Θανασόπουλο να κάνει κάποιες διορθώσεις. Για τον Μάριο Πασάι. Πολύ σημαντικό να ακούν οι αθλητές τις γωνίες τους
Εμείς που δεν αγωνιζόμαστε δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πού μπορεί να είναι το μυαλό την ώρα που αγωνίζεσαι και το πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι η γωνία. Αυτό μπορεί να μας το πεις εσύ, Στέλιο. Καλά, η γωνία είναι το μεγαλύτερο βασικό στο παιχνίδι. Ακούς εσύ η γωνία ή αφαιρείσαι το παιχνίδι? Εγώ μόνο τη γωνία ακούω, τίποτα άλλο. Αυτά τα δύο παιδιά θα τα παρακολουθήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας δώσω εγώ το λόγο με οποιοδήποτε άλλος. Το καταλαβαίνετε από το αγωνιστικό του στυλ, από το πόσο επιθετικά παίζουν, κάτι για το οποίο ο κόσμος διψάει για να δει θέαμα, να μην βλέπει άμυνες, να μην βλέπει στρατηγική. Μάλλον θέλει στρατηγική, αλλά όχι αμυντική στρατηγική κατά εξοχήν. Εδώ μιλάμε για δύο παιδιά που έχουν χτυπήσει όλο το κορμί τους μέχρι τώρα και αυτό φαίνεται από τις μελανιές στο σώμα τους μόλις τα μισά του δεύτερου γύρου. Κρατάει καλά πάντως ο Μάριο Πασάη, ναι, τον έλεγχο του παιχνιδιού τουλάχιστον. Προσπαθεί να ανοίξει λίγο με το χέρι. Τα low kick τα μπλοκάρει όλα σχεδόν ο Ζησιμόπουλος. Να το πούμε αυτό, ναι. Το ότι κάποιο πόδι φεύγει στον αντίπαλο δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι κερδίζει κάποιο πόντο. Οι αθλητές μπορούν, μπλοκάρουν και κόβουν τα χτυπήματα και είναι τελείως στην κρίση των, όπως και εδώ. Έτσι, των ανθρώπων, των κριτών. Να, πολύ δυνατά όμως μπαίνει ο Ζησιμόπουλος που πέρασε δύο χτυπήματα αλλεπάλληλα στο πρόσωπο του Πασάη. Και το καμπανάκι έρχεται στα τα δύο παιδιά. Το όνειρο είναι πραγματικότητα. Τρίτος και αρκετά καθοριστικός γύρος. Νομίζω ότι ο Ζησιμόπουλος είναι αυτό που πρέπει να υπερβάλλει αυτό τώρα. Διότι έχει χάσει τον πρώτο γύρο από το knockdown και από το knockdown, να πω εγώ. Στα σημεία ίσως να γέρνει, ας μην κάνουμε εμείς τους κριτές, να γέρνει ο δεύτερος γύρος. Και αυτός ο τρίτος γύρος νομίζω ότι είναι αυτός που του ανήκει για να αποδείξει ποιος είναι και αν θέλει να γίνει. Πρέπει να, να κυνηγήσει και να πάρει καθαρά σημεία. Τα 63 κιλά τα οποία προσφέρουν και απίστευτη ταχύτητα, κάτι που δεν υπάρχει στη βαριά κατηγορία. Βεβαίως έχουν τα καλά τους και τα κακά τους, να τα λέμε αυτά. Τα βαριά κιλά μπορεί να είναι αργοκίνητα σαν θέαμα, ωστόσο ξέρουν όλοι ότι όταν σε πετύχει το knockout είναι πολύ δυνατά. Είναι πολύ βαρύ. Ξεκινήσει με τα ελαφριά κιλά, η κατηγορία featherweight που παίζουν τα παιδιά, στα 63 δηλαδή. Δεν θα δείτε κάποιον knockout που θα συγκλονίσει, δηλαδή δεν θα φύγει κάποιο με την βοήθεια του γιατρού από το ring, αλλά θα δείτε πάρα πολύ ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορους αθλητές. Εδώ ένα χτύπημα λίγο χαμηλά για τον Παναγιώτη το Ζησιμόπουλο. Εντάξει, συνεχίζουν, δέχεται δύο χτυπήματα στο πρόσωπο τόσο δυνατά που του έφυγε η μασέλα από το πρόσωπο. Νομίζω ότι ο Πασάη δεν αφήνει περιθώρια και σε αυτόν τον τρίτο γύρο προσπαθεί να περάσει κάποια uppercut τα οποία εμπλουτίζουν την κρυσολογία του. Δεν το είχα δει αυτό ποτέ, αλλά βλέπω στη γωνία τον Νίκο Χίσεν, ο οποίος είναι ο βασιλιάς του uppercut στα ελαφριά, αν μου επιτρέψει να το πω αυτό. Αλλά έχω τρομάξει με τα uppercut του Νίκο Χίσεν στους αγώνες του. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο είναι όλη τη μέρα μαζί ο Μάριο Πασάη και ο Νίκος Χίσεν φυσικά στο πλευρό του Κώστα Θανασόπουλου στη γωνία του σε αυτό το μάτς. Παρότι τα πόδια είναι αρκετά, νομίζω ότι το μάτς πηγαίνει στα χέρια. Ναι, ναι. Τουλάχιστον. Και έχει πάρει αρκετά καθαρά σημεία ο Πασάη, ναι, ναι, με τα χέρια. Ακούω και τον κόσμο ενθουσιασμένο και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο πρέπει να κρατήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά μπορούμε να τα δούμε ξανά και ξανά στο μέλλον να παίζουν. Είναι μόλις 18 ετών, με τεράστια εμπειρία και νομίζω ότι καλά να είμαστε όλοι. Σε 4-5 χρόνια θα μεταδίδουμε μεγάλους αγώνες αυτών των αθλητών, όπως και δικούς σου. Απλώς κοκκινίζεις, γι' αυτό δεν το λέω άμεσα. Θα το πω όταν φύγεις και έρθει άλλος σχολιαστής δίπλα μου. Ένα ντεμαράζ χτυπημάτων, δεν βρίσκουν όλα στόχο από τον Παναγιώτη Ζησιμόπουλο που είναι μαχητικός. Παρότι έχει φάει τα χτυπήματά του, πιέζει, πηγαίνει μπροστά. Κυνηγάει ό,τι μπορεί να προφέρει το θέαμα για τους ανθρώπους του και για όλους τους φίλους του kickboxing που παρακολουθούν αυτό το μάτς με K1 rules, δηλαδή ένα γόνατο και συνδυασμός χεριών και ποδιών. Ένα backfist που για να δοκιμάσει, σπάνια κίνηση. Backfist είναι όταν δεν περιστρέφεται και προσπαθεί με το εξωτερικό του γαντιού να περιέχει κάποιον, περνάνε τα χτυπήματα του Μάριο Πασάη και ένα γόνατο. Και ωραίο γόνατο, νομίζω τον έπιασε. Δεν είστε θέμα. Πάντως αντέχει ο Παναγιώτης Ζησιμόπουλος, είναι σκληροτράχυλος, δεν θα πέσει, εκτιμώ. Απίστευτη ατμόσφαιρα. Παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και οι δύο αθλητές. Τέλος του αγώνα. Ο μπόξερ είναι πιο ολοκληρωμένος και είναι και πιο έμπειρος. Κόκκινη γωνία. Super Mario Pasai!